Ολοκληρώθηκε η πρώτη εκ των πολλών συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος Sailing Across the Black Sea. Η εναρκτήρια συνάντηση αφορά στην διασυνοριακή συνεργασία Λεκάνης Μαύρης Θάλασσας, το οποίο ο Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης έχει οριστεί ως επικεφαλής εταίρος. Μέσα από το οποίο θα μπορέσουν να καλυφθούν ανάγκες των δύο λιμανιών, κυρίως στα θέματα τουρισμού. Η δική μας δραστηριότητα και η επιλογή ήταν να συμβάλλουμε έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πλωτές εξέδρες μέσα στο λιμάνι για να αυξήσουμε τις θέσεις ελιμενισμού, κυρίως τουριστικών σκαφών. Αντίστοιχες επιλογές κάναν με ένα καταμαράν που έχει επιλέξει το λιμάνι του Μπουργκάζ για να συλλέγει στοιχεία της Μαύρης Θάλασσας, είτε οικολογικά είτε ανεμολογικά. Και διασφαλίζοντας και μια καινοτόμα δραστηριότητα, γιατί είναι ηλεκτροκίνητο. Είναι προφανές ότι ανοίγουν δρόμοι για να συνεχίσουμε στο ίδιο πρόγραμμα και με νέες δραστηριότητες. Αυτή η εναρκτήρια συνάντηση ουσιαστικά είναι με συμβασιοποιημένο το έργο και προκειμένου να ξεκινήσει από αύριο η υλοποίησή του, δηλαδή η διαδικασία των διαγωνισμών για την προμήθεια για το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης των πλωτών εξεδρών, και ελπίζουμε να τους έχουμε του χρόνου στη διάθεση του θαλάσσιου τουρισμού. Εταιρεί του σχήματος, πέραν του Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης, είναι ο Ναυταθλητικός Αλλιευτικός Όμιλος Γλάρος, με έδρα το Μπουργκάζ της Βουλγαρίας και το Διεθνές Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και Πολιτικών Αναλύσεων, με έδρα το Βατούμι της Γεωργίας. Από το project, πρεστάνιστη Μπουργκάζ, σα παρτνόρστου σα Sporting Club Γλάρος. Το λιμάνι του Μπουργκάζ ανάμεσα με το Club Γλάρος. Провеждаме процедура за строителство на хибриден катамаранен кораб. Мето на втото ерго теуме на напаруме на катамарани, опио на електрико. Който ще има за цел да събира екологични данни в Бургаския залив и които ще бъдат представени на екрани в града и в пристанището. Автото караби са и не самазеви екологика, какво казахте? Данни за екологика стихия, китата дихни стопали маса. Александрополис ще си изгради понтони в марината допълнително. Ще паруме тук катамаран, ке си ставтях сте понтон. Които нали, ще бъдат използвани за представане на повече лодки. Στόχος των συναντήσεων είναι η ενίσχυση της ικανότητας φιλοξενίας τουριστικών σκαφών, καθώς και την ενδυνάμωση των δεσμών συνεργασίας με τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, αυξάνοντας έτσι τις τουριστικές ροές προς την περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Δεν ξεχνάμε όμως, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό, ότι το μέλλον δίνει πολύ μεγαλύτερη εικόνα. Ξέρουμε ότι με τον Μπουργκάζ θα πετύχουμε μια συνεργασία που έχει να κάνει με το Χερσαίο Λίσποντο. Είναι ένας νέος εμπορικός δρόμος, όπου εναλλακτικά από τον υφιστάμενο σήμερα εμπορικό δρόμο που περνάνε όλα τα καράβια μέσα του Ελισπόντου και του Βοσπόρου, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις έτσι ώστε αυτός ο δρόμος να μεταφερθεί μέσω των δύο λιμένων, της Αλεξανδρούπολης και του Μπουργκάζ, και μέσω της βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, προγράμματα τα οποία τρέχουν και τα οποία έχουν σχέση και με την διαγωνιστική διαδικασία που θα γίνει το επόμενο διάστημα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.